Της Κύπρου στο Ισραήλ, Κορνήλιος Κορνηλίου βρίσκεται στην Κνεσέτ, στην Ιερουσαλήμ και παρακολούθησε την ενημέρωση από την ηγεσία της χώρας την ώρα και της πυραυλικής επίθεσης. Κύριε Κορνηλίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ακούν. Άλλη μια δύσκολη ώρα που κληθήκατε να πάτε και να κρυφτείτε στα καταφύγια. Ήταν μια ρεθύμιση ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και παρά το γεγονός ότι δεν τον ζούμε σε συνεχή βάση, μια πυραυλική επίθεση αποτελεί την καλύτερη πεσίμηση. Ήμασταν στην Κνέσετ, ήταν η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, στην παρουσία του Προέδρου του Ισραήλ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Και την ώρα που ολοκληρώθηκε το επίσημο μέρος, που έγιναν οι ομιλίες από τον Πρόεδρο του Πρωθυπουργού, τον Πρόεδρο της Κνέσετ και των Αρχών της Αντιπολίτευσης, ξεκίνησε αυτή η πυραυλική επίθεση, οπότε μας οδηγήσαν στο καταφύγιο της Κνεσέτ. Και τώρα πού είστε? Τώρα επέστρεψα στο Τελαβίβ, ευτυχώς χωρίς να έχουμε άλλες επιθέσεις στην πορεία, αλλά πριν 5 λεπτά είχαμε νέες πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Τελαβίβ. Στο κέντρο και πάλι έχετε κληθεί να πάτε σε συγκεκριμένους χώρους? Όχι, όταν παίζουν οι σιρήνες, αν είναι κοντά στην περιοχή τη δική μας, πρέπει να μπαίνουμε στο καταφύγιο. Ηχούν οι σιρήνες όταν είναι κοντά εκεί που βρίσκεσαι. Αλλά υπάρχουν άλλα παιδιά της πρεσβείας που μένουν εκεί και με έχουν ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Και κλήθηκαν να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις όπως προβλέπετε? Το πρωτόκολλο προνοεί ότι πρέπει αμέσως να μπει κάποιος σε καταφύγιο, να περιμένει τη λήξη του συναγερμού και μετά από 10 λεπτά μπορεί να εξέλθει από το καταφύγιο. Μέσα από την ενημέρωση, τι προκύπτει, κύριε Κορνηλίου? Υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, που ξεκαθαρίζει την εικόνα και τι έρχεται τις επόμενες ώρες? Καταρχήν, εντάξει, συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις, διεργασίες στις οποίες αναφερθήκατε. Αύριο έρχεται το καγκελάριο της Γερμανίας στα Ιεροσόλυμα. Αναμένεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν αναμένεται να γίνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις πριν την άφηξη του Biden. Αλλά σίγουρα το Ισραήλ προετοιμάζεται. Και απότερος στόχος και τελικός είναι η εξολόθρευση της Χαμάς ανεξαρτήτως κόστος. Αλλά θέλουν να πατάνε γερά πριν κάνουν την χερσαία επίθεση και να είναι σίγουροι ότι εξολοθρεύουν μέλη της Χαμάς. Διότι είναι πολύ επικίνδυνο το τερέν εκεί και ακριβώς υπάρχει και ο κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης. Και αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεσαι στα επιθέσεις πολιτικών κόστος, οπότε προσπαθούν να το αποφύγουν. Κύριε Κορνηλίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.